ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Αυτό κάνουμε αυτή την ώρα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί Άρχοντες, λαέ του Θεού αγαπημένα. Καθώς η μέρα γέρνει, καθώς το τέλος φτάνει, δοξάζουμε το Θεό γιατί μας χάρισε και αυτή την ημέρα και τον παρακαλούμε για την προσιούσα νύχτα. Δοξάζουμε τον Θεό, την αιτία των πάντων, από που έρχονται όλα, εκεί που καταλήγουν όλα, τον Τριαδικό Θεό μας που δίνει νόημα στη ζωή μας. Δεν είπα τυχαία αυτή τη λέξη, νόημα στη ζωή μας. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε μία απλή σκέψη. Ξεχάστε το Θεό. Βγάλτε το Θεό από τη μέση. Και απαντήστε στον εαυτό σας σε ένα ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς το Θεό? Όταν το σκεφτούμε, ίσως ντραπούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι ένα ωραίο ζώο που ψάχνει για σανό για να καταλήξει στο τέλος ένα ψόφιο κουφάρι που το θάβουμε γρήγορα για να μην βρωμήσει ο τόπος. Έχετε αντίρρηση? Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς το Θεό? Ποιο είναι το νόημα της ζωής του? Ο θάνατός του. Ξέρει πότε? Ούτε αυτό. Και τότε, τι νόημα έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Και τότε, τι αξία έχει ο άνθρωπος για να τον υπολογίσουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι μόνο της λογικής, αλλά αυτό που ζούμε σήμερα στον κόσμο. Ο άνθρωπος σήμερα είναι το πιο ανυπόληπτο άτομο, το πιο ανυπόληπτο γεγονός. Άλλα είναι πιο σημαντικά από τον άνθρωπο. Η οικονομία, η παραγωγή, η κατανάλωση και όλα αυτά όχι μόνο ερήμην του ανθρώπου, αλλά και εις βάρος του ανθρώπου. Μπορούμε να διώξουμε ανθρώπους από τη δουλειά για να ανεβούν οι δείκτες της οικονομίας. Δεν χρειάζεται δύσκολη σκέψη. Σκοτώνουμε τους μισούς και περνάνε καλύτερα οι υπόλοιποι μισοί. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου που μας κυβερνάει σήμερα. Αυτή είναι η νοοτροπία της Ευρώπης που την ακούμε σήμερα να μας μιλάει πολύ καθαρά. Που την είδαμε στον τρόπο που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τις εκατόμβες των αθώων ανθρώπων που πνίγονται αναζητώντας μια ακτίνα του ήλιου. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι σκουπίδι. Το ξέρουν και αυτοί. Απλά εκείνοι νομίζουν ότι έχουν πιο μεγάλη αξία γιατί είναι επιχρυσωμένα σκουπίδια. Και ελάτε τώρα να σκεφτείτε αυτό για το οποίο είμαστε εδώ απόψε. Τον άνθρωπο με το Θεό. Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Αγίλιος. Γιατί ο Άγιος δεν έγινε σκουπίδι, αλλά δοξάστηκε νικώντας το θάνατο. Ένας Άγιος είναι ο νικητής του θανάτου. Τι γιορτάζουμε? Γιορτάζει ο Άγιος Αγίλιος. Τι γιορτάζει? Τη νίκη του απέναντι στο θάνατο. Το δοξασμό του στη Βασιλεία του Θεού. Η ζωή του έχει αξία. Γιατί? Γιατί δεν είναι σκουπίδι. Γιατί έχει προορισμό του την θέωσή του. Αυτός είναι ο προορισμός του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Γιατί η ζωή του έχει νόημα. Δεν ζει για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει κι όταν πεθάνει. Και ο Άγιος πέθανε. Αλλά εμείς τον τιμάμε σαν ζωντανό σήμερα. Και μας φέρνει πολύ πίσω ο Άγιος Αγίλιος. Στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Μετά τους διωγμούς. Όταν η Εκκλησία αρχίζει να στέκεται στα πόδια της. Και τότε ο Άγιος επιλέγεται εξαιτίας της πίστης του
μιας πίστης ζωντανής. Πίστης που σημαίνει ζωντανή σχέση με το Χριστό και για το Χριστό. Πίστη σημαίνει ζω μαζί με τον Χριστό. Τον εμπιστεύομαι. Αυτός είναι το νόημα της ζωής μου. Αυτός είναι η αξία της ζωής μου. Βλέπουμε και σήμερα στις οθόνες μας ανθρώπους που σφαγιάζονται για την επιστήμη. Και εκείνοι δεν φωνάζουν, δεν κραυγάζουν, δεν ξεσηκώνουν τον κόσμο. Σιωπηλά προσεύχονται, περιμένοντας τον θάνατο. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει μια ζωή που τον νίκησε. Η αναστημένη ζωή του Χριστού. Και ο Άγιος Αχίλλειος είναι τέκνο της Αναστάσεως. Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης. Μα τον τιμάμε και στην περιοχή μας και σε ολόκληρη. Και εδώ, πολιούχος σας, στις Σιάτες θα έχουμε τρία παρεκκλήσια. Επάνω στο πεντάλοφο παλαιότατο ναό, αρχαιότατο, κατάγραφο, μνημείο, μα και παντού. Πέρασε ο Άγιος. Αλλά πέρασε θαυματουργών και ιόμενος. Και κοιμημένος πέρασε. Κλεμμένος πέρασε. Και ενταφιάστηκε επάνω στις πρέσπες. Αλλά ο Άγιος ήταν ζωντανός και από όπου πέρασε ευεργέτησε. Και η μνήμη της ζωντανής παρουσίας του είναι εκείνη που συνάγει το λαό μας παντού. Μετέχει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άγιος Αχίλλειος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Αυτοκράτορας, έχει ακούσει πολλά γι' αυτόν. Τον γνωρίζει και εκπλήσεται μόνο από τη μορφή του. Τον περιποιεί με πολλές τιμές. Συγκροτείται η Σύνοδος. Είναι ο αιρετικός Άριος. Τι είναι η αίρεση, η αλαζονία του ανθρώπου, που νομίζει ότι είναι πιο σπουδαίος από τον Θεό, που νομίζει ότι αυτός μπορεί να ανακαλύψει τον Θεό και δεν κατάλαβε ότι ο Θεός μόνον αποκαλύπτεται στις καθαρές και στις ταπεινές καρδιές. Δεν ανακαλύπτεται από κανέναν, γιατί κανείς δεν έχει τις δυνατότητες να εννοήσει τον Θεό. Αλλά έχει την δυνατότητα να βιώσει την παρουσία του Θεού. Δεν βρίσκουν άκρη στη σύνοδο την πρώτη και σηκώνεται ο Άγιος Αχίλλειος. Και του λέει, άκουσε Άριε, και όλοι όσοι συμφωνείτε μαζί του, με όλα αυτά που λέμε δεν βγαίνει τίποτα. Έχω κάτι να σου προτείνω. Αν αυτό που πιστεύεις, ότι ο Χριστός δεν είναι ο αληθινός Θεός αλλά κτίσμα, τότε πες αυτή την πέτρα να βγάλει λάδι και θα γίνουμε ό,τι εσύ. Τέτοια πρόταση δεν την περίμεναν. Τέτοια τόλμη δεν την περίμεναν. Τέτοια βεβαιότητα δεν την περίμεναν. Μένουν άφοβοι. Πάνε να ξεφύγουν όμως. Όχι, του λένε, εσύ να το κάνεις. Αλλά ο Άγιος πιστεύει. Δεν είναι άπιστος για αυτούς. Έρχεται στο μέσο, ζητάει τις ευχές των υπολείπων Αγίων Αρχιερέων και παρακαλεί το Θεό, εκείνον που είναι ο Μοούσιος και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ο Μόδοξος, να βγάλει λάδι από την πέτρα. Δεν έχει τελειώσει την προσευχή του. Και το λάδι αρχίζει να ρέει και αρχίζει να γεμίζει ο τόπος. Οι χριστιανοί δοξάζουν τον Θεό. Επενούν τον Άγιο για την πίστη του. Ντροπιασμένοι φεύγουν οι αιρετικοί. Πολλοί επιστρέφουν στην ορθόδοξη πίστη. Κι άλλα έγιναν θαύματα τότε, όπως του Αγίου Σπυρίδωνος με το κεραμίδι που κάνει, που τους ρωτάει τι είναι αυτό, ξέρετε? Και κάνει το σταυρό του εις το όνομα του Πατρός και φεύγει φωτιά από το κεραμίδι. Και του Υιού, και φεύγει το νερό από το κεραμίδι, και του Αγίου Πνεύματος, και πέφτει το χώμα από το κεραμίδι. Τα τρία που είναι ένα. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είναι ο Άγιος Επίσκοπος της Εκκλησίας? Τι κάνει?
διακονεί το Θεό, διακονεί το λαό, λειτουργεί για τη σωτηρία του λαού, διδάσκει το λαό και όταν χρειάζεται υπερασπίζεται την ορθόδοξη πίστη. Αυτός, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο ρόλος του κάθε επισκόπου και τότε και σήμερα. Και σας παρακαλώ κοιτάξτε τον Άγιο Αχίλιο και διερωτηθείτε. Μας θέλετε τέτοιους επισκόπους σαν τον Άγιο Αχίλιο ή επισκόπους που να σφουγγίζουμε τα πόδια των ισχυρών εις βάρος της πίστης, της αλήθειας, της δικαιοσύνης και του λαού του ίδιου? Επιλέχτε λοιπόν, γιατί ουσιαστικά ποιος έμεινε σήμερα που να νοιάζεται για το λαό? Αυτοί που όλοι καμιά φορά τη λιδωρούμε, η ταπεινή εκκλησία, αυτή συνεχίζει τον αγώνα της πέρα από ό,τι και αν ακούει, γιατί εκείνη ξέρει, γιατί εκείνη έμαθε ότι είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Μας επέτρεψε ο Θεός να ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και απολύτως αποκαλυπτική. Τέλειωσαν τα ψέματα, τέλειωσαν τα παραμύθια, τέλειωσαν τα ταμπού. Όλα πια είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Ο κόσμος αυτός, ο χωρίς το Θεό, δεν έχει τίποτα πια να δώσει. Ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Τι έδωσε? Αυτό που ζούμε σαν άνθρωποι παντού. Την υποτίμηση του ανθρώπου. Τον χλεβασμό του ανθρώπου. Γιατί μην γελαστείτε ποτέ σας. Όλοι εκείνοι που και σήμερα ακόμα πολεμούν την πίστη, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Θεός δεν θα πάθει τίποτα. Όπως δεν έπαθε στους αιώνες. Στόχος είστε εσείς οι άνθρωποι. Η δική σας αξία. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί αν χάσετε την αξία σας, μπορούμε να σας σκουπίζουμε σαν τα φύλλα και να σας πετάμε και να μην νοιαζόμαστε πώς θα μεγαλώσετε τα παιδιά σας, πώς θα ζήσουν τα παιδιά σας, ποιος σας πρότεινε μέχρι σήμερα. Ελάτε όλοι να γονατίσουμε. Ελάτε όλοι να μοιραστούμε ό,τι έχουμε. Να μην μείνει κανείς που να πεινάει. Ελάτε να δώσουμε όλοι τα χέρια. Ξεπεράστε αυτούς που σας κομμάτιασαν για τα δικά τους τα συμφέροντα σε όλο τον κόσμο και ενωθείτε στο όνομα εκείνου που σταυρώθηκε μόνος αυτός για σας. Ποιον άρχοντα είδατε? Ποιον πρωθυπουργό είδατε? Ποιον πρόεδρο δημοκρατίας είδατε να πηγαίνει πρώτος στη μάχη? Αλλά ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δεν έμεινε στα ανάκτορα για να συνθηκολογήσει με τον κατακτητή, αλλά έπεσε στο πεδίο της μάχης, γιατί όλοι αυτοί ήταν παιδιά του και όχι υπηκοή του. Αυτή την αίσθηση ζωής έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό πολέμησαν την Εκκλησία. Για να μην έχετε εσείς ελπίδα. Για να σκύψετε εσείς το κεφάλι. Και έρχεται ένας Άγιος, απλός, ταπεινός, πιστός, διάκονος των ανθρώπων, αλλά και υπερασπιστής της αλήθειας, να μας θυμίσει σήμερα όλες αυτές τις αλήθειες και να μας αποκαλύψει αυτό που ήδη είπα στην αρχή. Χωρίς το Θεό είμαστε σκουπίδια. Χωρίς το Θεό το νόημά μας είναι η σκουπιδοποίησή μας. Αλλά μαζί με το Θεό είμαστε μαζί με τον Άγιο. Νικητές του θανάτου, θεωμένοι άνθρωποι, ευλογημένοι άνθρωποι, αγαπημένοι άνθρωποι, γιατί αφού ο Χριστός αναστήθηκε, τότε συγχωρήσομεν πάντα τι αναστάσει. Ας αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον και έτσι να βοήσουμε. Το μεγάλο γεγονός ότι ο θάνατος νικήθηκε και ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε στην οικογένειά Του
της οποίας εικόνα είναι η Εκκλησία και ο ναός μας σήμερα, και εμείς να εφρανθούμε στη δόξα και στη βασιλεία Του. Να δοξάσουμε λοιπόν τον Άγιο, γιατί ένας Άγιος αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Ένας Άγιος ξεσκεπάζει το ψέμα. Βλέπετε τι έγινε και τι γίνεται στην Αθήνα με το λείψανο της Αγίας Βαρβάρας. Χιλιάδες πράγματα. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αθεία κανενός. Γιατί κάποιοι φοβόνται την πίστη των πιστών. Γιατί είναι κομπλεξική. Γιατί είναι φοβισμένη. Γιατί είναι απομονωμένη από το λαό που είναι ενωμένος στην πίστη και στην Εκκλησία Του, που επιτέλους ξύπνησε και ξέρει δεν έχει άλλη ελπίδα από την αγάπη του λαού και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε μέσα τον Άγιο Αχίλιο και μέσα από όλους τους Αγίους, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τον μόνον αληθινό Θεό, τον μόνο Δημιουργό, Συντηρητή, Φίλο και Σωτήρα όλων των ανθρώπων. Και θέλω μαζί με τον Άγιο Καστορίας να ευχαριστήσουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, κύριο Δαβίδ, που μας κάλεσε απόψε να ζήσουμε τη χαρά τη δική σας, να ζήσουμε την ευλογία του Αγίου, να βαπτιστούμε μέσα στη δική σας πίστη και την ευλάβεια, που είστε όλοι ακριβώς εδώ. Τι όμορφα ξεκινήσαμε από τον παλιό ναό, λιτανεύσαμε την εικόνα του Αγίου, δηλαδή τον Άγιο, μέσα από τους δρόμους της πόλης σας, και ήρθαμε εδώ στην άλλη καθέδρα του, για να ετοιμαστούμε για τη Θεία Λειτουργία, που είναι κοινή πανήγυρη ουρανού και γης. Τα άνω της κάτω συνεωτάζει και τα κάτω της άνω συναριθμεί. Έτσι λοιπόν, και γι' αυτό και εμάς, να σας το πω, για να μην το παραξηγείτε. Γι' αυτό και εμάς, δεν μας βλέπετε τούτη την ώρα με τα μαύρα μας τα ράσα, αλλά με τα αμφιά μας, που καμιά φορά σας φαίνονται λαμπρά. Ναι, αλλά όλη την υπόλοιπη μέρα, και εμείς, με ένα μαύρο ράσο κυκλοφορούμε. Οι πατέρες του Άγιον Όρος, με τρυπιά ράσα κυκλοφορούνε. Όταν όμως πάμε να λειτουργήσουμε, γινόμαστε λαμπρά για να κάνουμε επίδειξη σε εσάς. Όχι βέβαια. Ένα καλό παλικάρι που είχε βενζινάδικο στη Σιάτιστα, πήγα μια μέρα να βάλω βενζίνη και μου λέει, Δεσπότη μου, σας άκουσα και είπατε τόσο ωραίο πράγματα εκείνο το βράδυ της Ανάστασης εκεί έξω στην εξέδρα. Ήταν όμορφα αυτά που είπατε. Μου άρεσαν πολύ. Σας παρακαλώ όμως εξηγήστε μου κάτι. Τι σημαίνουν όλα αυτά που φοράτε. Χαμογέλασα και το εξήγησα. Και μου είπε το παλικάρι. Λες πω ότι μου δεν το ήξερα. Τώρα καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ. Ποια. Αυτά που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Και αυτοί που νομίζουν ότι κάποια από αυτά μπορούν να κάνουν όπλα. Απλά. Η δόξα της Βασιλείας του Θεού είναι ασύγκριτη μπροστά στη δόξα που με τα άμφια μας ιερείς προσπαθούμε να σας φανερώσουμε μέσα την ώρα της λειτουργίας που μόνο εκεί τα φοράμε ή στις ακολουθίες. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το νόημα της ζωής μας, αυτή η δόξα. Σεβασμιότατε, είστε η πρώτη φορά το είπατε και εμείς χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε για την παρουσία σας και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε πόσο πλησιάζετε τα παιδιά, τα νεότερα, τα μεγαλύτερα, τους ανθρώπους, τον κόσμο, τα χωριά. Και έτσι μπορούμε να δείξουμε και εσάς σήμερα και να δούμε έτσι ζουν οι ποιμένες της Εκκλησίας. Έτσι πορεύονται στο λαό του Θεού. Έτσι πηγαίνουν κοντά στους ανθρώπους. Κάναμε ένα περίπατο προχτές με τον πατέρα Εφρέμ. Πόσο όμορφο πράγμα να νιώθεις
πραγματικά πατέρας και να βλέπεις μικρούς και μεγάλους να σε σταματάνε στον δρόμο για να έρθουν να σε χαιρετήσουν, να σου φιλήσουν το χέρι, να τρέχουν από το απέναντι πεζοδρόμιο. Μα γιατί? Γιατί άνθρωποι ξύπνησαν και κατάλαβαν ποιοι είναι πατέρες και ποιοι είναι πατριοί. Γι' αυτό. Και όταν προχτές τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους, μόλις γύρισαν από ειρήνη πάση, έμεινα. Τόσα νέα παιδιά πρώτη φορά στην Εκκλησία, αγόρια και κορίτσια. Ένα γράμμα τους έστειλα μόνο. Και στο τέλος του γράμματος τους έλεγε για τη Θεία Λειτουργία. Που σημαίνει ότι διάβασαν και το γράμμα ολόκληρο και είδαν και το τέλος και ήρθαν ανταποκρινόμενοι σε ποιού τη φωνή, στον ποιμένα τους. Αγαπητοί αδελφοί, το κάθε γεγονός στην Εκκλησία είναι μια αποκάλυψη όλης της αλήθειας του κόσμου και όλου του ψεύδους του κόσμου. Από εδώ και πέρα η επιλογή είναι του καθενός μας. Καθένας είναι υπεύθυνος και ελεύθερος για να κάνει τις επιλογές του. Τριαδικός Θεός μας είπε, έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Ο Άγιος Αγγίλιος διάλεξε τη ζωή. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν, σε αυτή την πορεία μας οδηγεί στη δόξα του Θεού και συνδοξασμένος μαζί με τον προστάτη και έφορό σας τον Άγιο Αγγίλιο. Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έτου εφημάς τη αυτουθιακά και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.